Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα, είναι 13 του Σεπτέμβρη. Έχουμε πει ότι γιορτάζει το Καστελόριζο με την παρουσία της Προέδρου Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, και βεβαίως με τα μηνύματα τα οποία έφυγαν για την γείτονα χώρα. Είναι σαφή αυτά τα οποία υπόθηκαν από την Πρόεδρο. Εάν χρειαστεί, θα παλέψουμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα τα προασπίσουμε, μάλλον, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, εμείς πάμε να αλλάξουμε εντελώς τώρα ύφος και κλίμα. Είχαμε την ΔΕΘ και βεβαίως είχαμε τον Πρωθυπουργό. Είχαμε τις ανακοινώσεις για τα μέτρα, το πακέτο των μέτρων. Έχουμε τις ερχόμενες ημέρες να ανεβαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Οπότε είναι πάντα επίκαιρα τα μέτρα, ουσιαστικά οι προτάσεις που θα ανακοινωθούν από την ΔΕΘ. Και βεβαίως έχει ξεκινήσει και μία αξιολόγηση αυτών των μέτρων. Η πραγματικότητα είναι ότι με αφορμή τα ενεργειακά έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Και νομίζω ότι είναι κατανοητό όταν συνειδητοποιεί κανείς και τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αγωνία που έχουν ευρωπαϊκές χώρες, κολοσσοί δηλαδή χώρες, ότι και αυτές βρέθηκαν εξαπίνης, π.χ. η Γερμανία. Το θέμα είναι ότι έχουμε συνεχώς ανατιμήσεις, έχουμε να κρυβαίνει το καλάθι της νοικοκυράς και επαναλαμβάνω ότι μου έκαναν εντύπωση τα λεγόμενα σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο, στον Ρία Voice του Προέδρου του ΕΒΕΔ, του Γιάννη Πάπου, ότι ακόμη δυστυχώς δεν έχουμε πιάσει ταβάνι. Λοιπόν, αυτά θα συζητήσουμε. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Πρόεδρο του ΕΒΕΔ, τον κύριο Γιάννη Πάπου. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρότασης, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Χατζηγιωάννου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πράγματι μιλήσαμε το πρωί στο ραδιόφωνο που καταθέσαμε ορισμένες από τις θέσεις. Με χαρά να τις επαναλάβουμε. Είναι κατανοητό σε όλους ότι για την παραγωγή των προϊόντων από πλευράς της βιομηχανίας αλλά και για την διακίνηση των αγαθών τους ώστε να φτάσουν στο τελικό σημείο πώλησης και να είναι προσβάσιμα τα προϊόντα στους καταναλωτές, χρειάζεται μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και βεβαίως μεγάλα ποσά καυσίμων, ούτως ώστε να μπορέσουν να διακινηθούν τα προϊόντα. Όσο λοιπόν παρατηρείται αυτή η τρελή ανωδική πορεία τόσο στο ρεύμα όσο και στα καύσιμα, δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχώς ανατιμήσεις τόσο σε προϊόντα, αλλά πολύ περισσότερο και σε υπηρεσίες, δηλαδή δεν γλιτώνει τίποτα από το φάσμα των ανατιμήσεων. Ως εκ τούτου βλέπουμε ότι ο καταναλωτής δυστυχώς καλείται να προμηθευτεί τα προϊόντα, είτε αυτά είναι καταναλωτικά αγαθά άμεσης ανάγκης, τρόφιμα, ή πολύ περισσότερο ακόμα και προϊόντα ένδυσης, υπόδησης, παιχνίδια, σχολικά είδη, σε τιμές οι οποίες είναι αρκετά υψηλότερες από πέρσι. Βεβαίως, να πούμε ότι κανένας επιχειρηματίας, κανένας επαγγελματίας δεν είναι χαρούμενος με το να διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε υψηλότερες τιμές, γιατί ο σκοπός του επιχειρηματία είναι να μπορέσει να γίνει ελκυστικός τόσο στις υπηρεσίες όσο και στα προϊόντα, προκειμένου να καταφέρει να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στα καταστήματά του. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς να μεταβάλουμε κατά πολύ μικρό ποσοστό μόνο την τελική τιμή την οποία καλείται να καταβάλει ο κάθε ένας από εμάς ως καταναλωτής. Το μεγαλύτερο κόστος έρχεται από την τιμολόγηση που κάνει η βιομηχανία, η οποία, επαναλαμβάνω, εξαρτάται το τελικό κόστος παραγωγής τόσο από την ηλεκτρική ενέργεια, τα μεταφορικά, αλλά πολύ περισσότερο είναι κάποιοι παράγοντες τους οποίους πολλοί δεν γνωρίζουν ότι τα υλικά συσκευασίας έχουν και αυτά εκτιναχθεί, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν και αυτά σε υψηλότερη τιμή των τελικών προϊόντων. Ναι. Κάνατε μια αναφορά για τα είδη ένδυσης υπόδειξης. Φαντάζομαι ότι με το καλά της νοικοκυράς να έχει φτάσει στα ύψη, με την γνωστή και νομίζω είναι καθημερινή ατάκα ότι με 50 ευρώ πλέον στο σούπερ μάρκετ δεν μπαίνεις τίποτα, αυτά τα είδη ένδυσης υπόδειξης αποτελούν μια πολυτέλεια για πολλούς εκ των κατοίκων αυτών των περιοχών. Έτσι. Και αναφέρομαι και στην χώρα μας ιδιαίτερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ακόμη πόσο να περιμένουμε ανατίμηση σε βασικά είδη διατροφής? Κυμαίνονται τώρα με αφορμή την έκρηξη από 20 έως 30%. Το ταβάνι ποιο είναι, κύριε Πρόεδρε? Δεν υπάρχει ταβάνι, κύριε Χατζηγιάννου, γιατί είναι άμεσα εξαρτημένη η τιμή του προϊόντος με την τιμή της ενέργειας και των καυσίμων.
Ναι. Όσο λοιπόν ανεβαίνουν τα καύσιμα και η ενέργεια, θα βλέπουμε αυξήσεις τιμών. Βεβαίως εδώ δημιουργούνται και κάποια αλυσιδωτά προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με προϊόντα τα οποία γινόντουσαν εισαγωγή από την Ουκρανία. Ξέρουμε όλοι ότι η Ουκρανία για αρκετούς μήνες τώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία και αυτό έχει εκτινάξει τις τιμές των ζωοτροφών, των σιτηρών, του ηλιέλαιου. Και ξέρετε, οι ζωοτροφές είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για την ζωική παραγωγή στη χώρα μας. Το μεγαλύτερο ποσοστό λοιπόν των ζωοτροφών γινόταν ιστορικά διαχρονικά από την χώρα της Ουκρανίας. Με την εκτίναξη των τιμών αυτών βλέπουμε ότι πολλοί οι οποίοι έχουν μεγάλα κουπάδια, μεγάλη βοσκή, μεγάλες μονάδες, είναι προτιμούν να σφάξουν ολόκληρο το κουπάδι παρά να συνεχίσουν να το συντηρούν και να το χρησιμοποιήσουν για γαλακτοπαραγωγικούς σκοπούς. Γι' αυτό και βλέπουμε μια δυσανάλογα μεγάλη αύξηση στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Βεβαίως υπάρχει αύξηση και στο κρέας, αλλά δεν είναι στον βαθμό και σε ποσοστό που είναι ειδικά στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο, γιατί ακριβώς την ίδια διαδικασία ακολουθούν και οι υπόλοιποι γαλακτοπαραγωγοί στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Το ίδιο παρατηρείται και στην Γαλλία, το ίδιο και στην Ιταλία, το ίδιο και στην Γερμανία. Και γι' αυτό όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, είτε είναι τοπικής παραγωγής, είτε είναι εισαγόμενα, έχουν αυτή την πραγματικά πολύ μεγάλη αύξηση. Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι η απάντηση έρχεται δια το μέτρο της κυβέρνησης και το αναφέρω με αφορμή και την κριτική την οποία δέχεται και ο Πρωθυπουργός αλλά και η κυβέρνηση στην ΔΕΘ, ότι πολλά ανακοινώθηκαν, τελικά όσο περνούν οι μέρες διαπιστώνουν οι πολίτες ή ένα μέρος του πολιτικού συστήματος, ο οποίος, αν θέλετε, αντιτίθεται, ότι το πακέτο των μέτρων είναι άδειο. Δηλαδή, π.χ. ακούω κριτική. Γιατί δεν μπορούν να μειωθούν, δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Ήταν μια κίνηση η οποία θα απελευθερώνει λίγο την πίεση που αισθάνεται η κάθε νοικοκυρά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι, κύριε Χατζιωάννου, το οποίο αναφέρατε. Είναι, θα έλεγα, η αιχμή του δόρατος για το επιμελητήριο δωδεκανήσου, όχι μόνο για τα προϊόντα που βρίσκονται σε χαμηλό ΦΠΑ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ζήσει περιόδους όπου οι κονσέρβες, τα μπισκότα και πολύ μεγάλη γκάμα άλλων προϊόντων ήταν στο 26%. Το ΦΠΑ σε αυτές τις κατηγορίες δυστυχώς για ένα χρονικό διάστημα το οποίο είχε υπερβεί το ένα έτος ήταν 26%. Μετά από τις φωνές που έβγαλε όλη η επιμελητηριακή κοινότητα, κατέβηκε στο 24 και σήμερα που μιλάμε βρίσκεται στο 13. Βεβαίως επιθυμητό για μας θα ήταν το ψωμί, το αλεύρι, το γάλα να βρίσκεται σε ακόμα χαμηλότερο ποσοστό φόρου προστιθέμενης αξίας. Η πρόταση δική μας ήταν για 6%. Δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί σε αυτό το κομμάτι. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο αναφέρατε ότι πράγματι δεν ακούστηκαν αναπτυξιακά μέτρα, γιατί δεν θα βαρεθούμε να φωνάζουμε ότι αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα, η οικονομία της χώρας, είναι μέτρα αναπτυξιακά, τα οποία θα δώσουν υγιείς εργασίες, καλοπληρωμένες, ούτως ώστε ο κάθε πολίτης από εμάς να έχει τα ικανοποιητικά ταμιακά διαθέσιμα, ούτως ώστε να καλύψει τις όποιες ανάγκες έχει. Βεβαίως, όμως υπάρχει και μια διαμαρτυρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διάφορα αιτήματα που είχαν να κάνουν, αν θέλετε, και με την επιστρεπτέα προκαταβολή, αυτή η αποπληρωμή σε 120 δόσεις, δεν ακούστηκαν στο πακέτο των μέτρων από τη ΔΕΦ. Το λέω γιατί πάμε καθημερινά σε ανάλυση αυτών των μέτρων. Θα σας πω το εξής. Δυστυχώς παλαιότερα, με την καλή έννοια θα το πω, θα μπορούσαμε να ξεγελάσουμε και κάποιους από τους διαχειριστές της οικονομίας της κρατικής, που δεν είναι άλλοι από τους
υπουργούς οικονομίας και οικονομικών. Τώρα, ξέρετε, με όλα τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία τηρεί πλέον η ΑΔΑΕ, όλα βρίσκονται σε απόλυτη διαφάνεια. Όταν βλέπουν λοιπόν και αυτοί από την πλευρά τους ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ληπτών της επιστρεπτέας προκαταβολής, οι οποίοι πήγαν και την επέστρεψαν άπαξ, προκειμένου να πάρουν βέβαια την μεγάλη έκπτωση του 15%, κατάλαβαν ότι τα ταμεία είναι γεμάτα, τα ταμεία των επιχειρήσεων, μεγάλου μέρους των επιχειρήσεων είναι γεμάτα. Και έτσι παρέστηκαν και τους υπόλοιπους. Δεν πήγαν, δυστυχώς επαναλαμβάνω, δεν πήγαν στην λύση των 120 δόσεων, την οποία λύση την έχουμε προτείνει, την έχουμε διεκδικήσει, την ζητάμε, συνεχίζουμε να την διεκδικούμε και θεωρούμε ότι θα λύσει μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο για την επιστρεπτέα προκαταβολή, αλλά για τα συσσωρευμένα χρέη τα οποία έχουν φορτωθεί οι επιχειρήσεις τα τελευταία 12 χρόνια της κρίσης. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε μία δεκαετή οικονομική κρίση και βεβαίως 2 χρόνια σκληρής πίεσης λόγω της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού. Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο ανάγνωσμα των μέτρων έχει να κάνει με το ότι θα δοθούν γύρω στα 6 δις, ούτως ώστε να συγκρατηθεί η κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, η εισφορά αλληλεγγύης καταργείται, υπάρχει το επίδομα τροφίμων τον Δεκέμβρη που θα δοθεί στους δικαιούχους, το φοιτητικό επίδομα στέγασης, το οποίο μάλιστα από 1.000 ευρώ πηγαίνει στα 1.500 και καταλήγει στα 2.000 κατάτομο σε περίπτωση που 2 φοιτητές αποφασίσουν να συγκατοικήσουν και βεβαίως η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτά λοιπόν τα επιδόματα, αν και εμείς οι επιμελητριακοί συνηθίζουμε να λέμε ότι με αυτόν τον τρόπο επιδεματοποιείται η λειτουργία του κράτους και η λειτουργία της αγοράς και δεν είναι κάτι το οποίο είμαστε αρεστοί σε αυτό, δεν είναι αρεστό σε κανένα από εμάς. Όπως και να έχει τα χρήματα αυτά... Ναι, αλλά το ίδιο λέει και ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα ζούμε με επιδόματα και δυστυχώς θα ζούμε σε μια χώρα η οποία κινείται με βάση τα επιδόματα και καλώς να σας πω, διότι έχουμε πολύ αναζητητικές καταστάσεις στην Ευρώπη. Δεν είναι λογικό, δεν είναι φυσιολογικό και λειτουργεί, να ξέρετε, και ανασταλτικά στην ψυχολογία και στη ψυχοσύνθεση και των επιχειρηματιών, αλλά και των εργαζομένων, γιατί να μιλήσουμε με καθαρά λόγια. Κάποιος ο οποίος έχει μάθει να ζει με επιδόματα, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει μετά στον επαγγελματικό, επιχειρηματικό στίβο. Έχουν δημιουργηθεί στρατιές ανθρώπων, εργαζομένων, οι οποίοι δυσκολεύονται μετά από 2-3 χρονιές, τις οποίες έχουν περάσει με την ίσπραξη επιδομάτων, να μπορέσουν να επιστρέψουν στον επαγγελματικό στίβο. Ναι, ναι. Είναι ένα θεματάκι αυτό και καλώς το θίγεται, γιατί το βιώσαμε. Σας είχα ρωτήσει και το πρωί, κάνω το ίδιο ερώτημα τώρα. Έχουμε προφανώς μια νέα κατάσταση στον κόσμο, ειδικά στην Ευρώπη, όπου η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και αργό καράβι, όπως μου είπατε, υπεροκεάνιο, δύσκολα μπορεί να στρίψει. Όμως, εμείς έχουμε και δουλεύουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Μήπως είναι η ώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ψηλοστρίψει λίγο το καράβι, να κατεβάσει και μία βάρκα και η άμεση επιστροφή από το 2024 να ενεργοποιηθεί τώρα, διότι αλλάζουν άρδιν όλα τα δεδομένα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει αλλάξει, μας έχει δώσει το πράσινο φως. Εγώ θεωρώ ότι πλέον είναι στην διακριτική ευχέρεια την δική μας να γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός και η υλοποίηση της επιστροφής των μειωμένων συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας που πραγματικά το δικαιούμαστε ως περιοχή. Βλέπετε και μαθαίνετε τις πληροφορίες που αντλούνται από τα πολύ μικρά νησιά της Δωδεκανήσου που πραγματικά η επιβάρυνση εκεί ακόμη και με το 13% είναι κάτι το οποίο είναι δυσανάλογο με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα ο νησιώτης που κατοικεί σε ένα πολύ μικρό νησί της Δωδεκανήσου. Ειδικά για το Καστελόριζο, θα σας πω το εξής, η πρόταση η δική μας ήταν να είναι σχεδόν αφορολόγητο, ούτως ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί και ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων που μένουν στο νησί. Δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε το Καστελόριζο ως σημαία της χώρας και από την άλλη πλευρά να επιβάλλουμε συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας, οι οποίοι είναι απαγορευτικοί για την καθημερινότητα του νησιώτη που μένει εκεί.
Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι γιορτάζει μέσα στο Καστελόζα, δεν είναι τυχαίο ότι έγινε αναφορά από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι στο πρώτο μέρος ουσιαστικά είχαμε δράσεις που γίνονται με την αρρωγή της περιφέρειας στο Καστελόζα και ενδεχομένως αύριο μεθαύριο, είναι αυτό που λέτε ότι δεν είναι δυνατόν, θα έρθει ενδεχομένως να καταλογιστούν στον ίδιο προσωπικά τον Περιφερειάρχη. Είναι αυτοί οι Greek παραλογισμοί. Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο χρόνος τρέχει και δεν έχουμε και άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, θα κλείσουμε με αυτό. Από ό,τι διαπιστώνω, ανοίγει η υπόθεση στα επιμελητήρια ότι δίνατε ένα σχήμα να διεκδικήσει την θητεία και μία τρίτη συνεχόμενη φορά με αφορμή της δηλώσης του κυρίου Γεωργιάδη. Δύο λέξεις θέλω, γιατί έχω μόνο μισό λεπτό στη διάθεσή μου. Ακριβώς ο Υπουργός εξήγηλε ότι στο επόμενο νομοσχέδιο, το οποίο θα αφορά τα επιμελητήρια, δίνει πλέον τη δυνατότητα στις διοικήσεις των επιμελητηρίων και ειδικά στους προέδρους οι οποίοι υπηρετούν το θεσμό έως σήμερα και έχουν κλείσει ήδη τις δύο θητείες να συνεχίσουν. Με απλά λόγια, δεν θα υπάρχει πλέον περιορισμός για τις θητείες των προέδρων των επιμελητηρίων. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Άλλωστε, παρακολουθούμε αυτό το οποίο συμβαίνει στην αγορά και κυρίως την ακρίβεια η οποία θα καλπάσει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Πρόεδρο του ΕΒΕ, τον κύριο Γιάννη Πάπου. Έχουμε πει ότι μπαίνουμε σε μία επόμενη μέρα όπου γίνεται εξειδίκευση των μέτρων, γίνεται συγκριτική, αν θέλετε, παρατήρηση αυτών των μέτρων και ακούγονται πάρα πολλά. Λοιπόν, από εμάς ραντεβού για αύριο στις 3. Να είστε καλά. Να σας πω ότι αύριο θα είναι κοντά μας ο Δήμαρχος της Χάρκης, ο κύριος Άγγελος Φραγκιάκης, με αφορμή την διαδικασία η οποία έτρεξε για την ανακήρυξη της Προέδρου της Δημοκρατίας σε επίτιμη δημότης της Χάρκης. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.